Πάμε τώρα σε μια αγαπημένη συνήθεια. Δημοφιλεί σειρέ που βλέπουμε μέσα από την streaming πλατφόρμα του Netflix και αποτελούν κόλλημα για πολλούς από εμά. Φαντάζομαι θα συμφωνήσει και ο Χάρης Λαλάτσης, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας και είναι ο αναλυτής της εταιρείας Ιεράξ Analytics. Καλημέρα Χάρη. Καλημέρα Βάσο. Βρίσκεις εδώ λοιπόν Χάρη με αφορμή μια έρευνα που κάνατε για τις αγαπημένες σειρέ του Netflix εδώ στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι ο ανταγωνισμό είναι μεγάλο, έτσι δεν είναι. Είναι πράγματι, είναι μεγάλο, είναι πάρα πολλέ σειρέ. Αρχικά, το... γιατί αποφασίσατε να κάνετε μια έρευνα σαν γι' αυτή. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάνει την ίδια και πέρυσι και mm -hmm. είχε τρομακτική έτσι, διάδραση, αλλά περισσότερο μα ενδιαφέρει, επειδή οι σειρέ είναι λίγο αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Η διασκέδαση αλλάζει μέρα με τη μέρα. Mm -hmm. Θέλουμε να δούμε λίγο πώ επηρεάζονται από νέε σειρέ νέοι κύκλοι και να μπορέσουμε σε λίγο να δούμε πώς αλλάζει κατά κατάταξή τους. Είναι μια έρευνα που έγινε διαδικτυακά με ερωτηματολόγια. Λογικά το μεγαλύτερο μέρος του κοινού σας είναι νεότεροι σε ηλικία άνθρωποι. Ε, οχι όχι, ενώ είχαμε 17-50. Βάζω πλέον ότι θεωρώ και τους mm -hmm. 40-50 είναι μια καλή δυναμική ηλικία. Φέβαια ειδικά για το Netflix, προσπαθήσαμε να έχουμε μια σωστή, έτσι, ένα σωστό καλαμερισμό ηλικία και στο φύλλο, άντρε και γυναίκε, για να μπορέσουμε να πάρουμε και τι δύο απόψει των φύλλων. Περισσότερα από 3.000 ερωτηματολόγια. 3.660 μέσα σε 4 μέρε, σε 9 Ιανουαρίου με 13. Mm -hmm. Και τα αποτελέσματα, Stranger Things, η αγαπημένη <laughs> σειρά. για δώσε μα έτσι μια κατάταξη. <laughs> Stranger Things πρώτο, εμένα 9%. Πάρα πολύ κοντά το Casa de Papel με 8, το Witcher το οποίο βγήκε κόλλας πάρα πολύ γρήγορα, έχει βγει το Δεκέμβριο 7%. Μετά είχα μαζί το Lucifer με το Peaky Blinders, το Dark μαζί με το You και μετά σε μια τριάδα είναι το Elite, το Breaking Bad και το Αθάνατο Πλέον Friends, το οποίο νομίζω ότι ποτέ δεν θα χαθεί τα από τις Τα περίφημα φιλαράκια. Τα περίφημα φιλαράκια. Ήταν ε, αναμενόμενα για σένα τα αποτελέσματα. να σου πω εν μέρη ναι. Από την άλλη είχα δει κιόλας ποιες είναι οι πρώτες σειρές σε τηλεθέσεις στο Netflix, οπότε είχαμε μια έτσι, σύμπνια, εντυπωσιάστηκα με το Dark, Mm -hmm. Το οποίο δεν είναι τόσο υψηλά σε ακροματικότητα, αλλά έχει δείξει ότι έχει ένα πολύ δυνατό κοινό από γύρω που το αγαπά, ειδικά στην Ελλάδα. Και μπορώ να πω ότι με το French, με τα φιλαράκια, έχω εντυπωσιαστεί και πέρυσι να συμπροκριθώ. Τόσα χρόνια πια αυτά τα και... φιλαράκια, ε. <laughs> <laughs> τα έχουμε δει τουλάχιστον από 50 φορέ ο καθένα, θεωρώ, mm -hmm. και επιμένουν και κρατάνε πολύ δυνατά. Πέρα όμω από το τι βλέπει το κοινό, σημασία έχει και από ποιο μέσο mm -hmm. παρακολουθεί, με την τηλεόραση φυσικά να κατέχει τα σκύπτρα. Ε, πώ πάει η κατάταξη, πώ παρακολουθούμε σειρέ μέσω Netflix. Ε, η τηλεόραση είναι πρώτη με 44% σχεδόν τα, τα μισά από τηλεόραση. Μετά είναι το laptop και desktop με 26% και το κινητό 22% πολύ πιο Βλέπουμε... κάτω. Το Netflix και από το κινητό, ε. Ακριβώ. Και ειδικά κάτω των 29, πάει 30% περίπου, ένα στου τρει δηλαδή κάτω των 29, mm. χρησιμοποιεί το κινητό. Μπορώ να γιατί... καταλάβω το τάμπλετ αλλά το κινητό, το... με τόσο μικρή οθόνη. Ακριβώ. Νομίζω mm -hmm. ότι πλέον έχει να κάνει με την φορητότητα. Δηλαδή ότι το κινητό έχουν πλέον μεγάλε οθόνε τα κινητά, τα καινούρια. Mm -hmm. ε, οι νέοι φοιτητέ οι οποίοι ταξιδεύουν με κτέλ, μέσα στο πλοίο, βλέπει και μια σειρά σου βγάζει 2-3 ώρε πλέον. Συμπεριλάβατε ερώτηση για το πόσε ώρε παρακολουθούν ε, την ημέρα Netflix. <laughs> γιατί φοβάμαι ότι θα μα προβλημάτιζαν οι απαντήσει αυτέ. Το κάτι. συμπεριλάβαμε πέρυσι και πραγματικά ήταν, ήταν πολλέ ώρε που χάνανε, δεν θα το πω έτσι, που δίνανε για να δουν Netflix. Mm -hmm. Οπότε το αποφύγαμε τώρα φέτο. Mm -hmm. Καλώ είναι η σχέση που και το ίδιο το Netflix τα έχει και νομίζω ότι τα ανακοινώνει κάποιε φορέ με mm -hmm. το μέσο όρο. Ε, ρωτήσατε το κοινό και τι θα προτιμούσε στην περίπτωση που υπήρχε παραγωγή του Netflix στην Ελλάδα. Μυστήριο θέλει το μεγαλύτερο μέρο του Μυστήριο μα έκανε εντύπωση ότι στην πρώτη δεκαετία είχαμε τρία. Είχαμε δύο ισπανικά και ένα γερμανικό, οπότε mm -hmm. ε, είναι πολύ λογικό να υπάρχει και με ελληνική παραγωγή, το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει έτσι, localization, που λέμε, mm -hmm. και πρώτα το μυστήριο στην Ελλάδα, πολύ κοντά ε, να έχει θέμα ιστορικό, αναμενόμενο και λογικό, και πάρα πολύ ωραία μετά κοινωνικό, περιπέτεια και αστυνομικό. Άρα νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένα έτσι, πακετάκι mm -hmm. ε, σε μια ελληνική σειρά, η οποία είναι αποσυρθή από το Netflix. Mm -hmm. Ε, μία από τις ερωτήσεις που θέσατε επίσης στο κοινό αφορά και τα περίφημα film offices, mm -hmm. τα τοπικά γραφεία mm -hmm. Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών Χάρη, ε, θα έχουμε και εδώ στην περιοχή μας ένα, παρότι διαφημίστηκαν πολύ ως μια μεγάλη επένδυση. Φαίνεται από τη δική σα έρευνα ότι 4 στου 10 μάλλον mm -hmm. δεν γνωρίζουν τι είναι. Έτσι, δεν είναι. Ναι, 4 στου 10 δεν ξέρουν τι είναι τα φιλμόφηση, δεν έχουν ενημερωθεί, δεν γνωρίζουν. Πάντω, από αυτού που γνωρίζουν, από το υπόλοιπο ποστό, το 92% θεωρεί ότι θα βοηθήσουν και θα υποστηρίξουν μεγάλε παραγωγέ να έρθουν στη χώρα. Άρα, είναι θέμα λίγο του να ακουστούν ίσω περισσότερο, ειδικά στου πιο νέου, οι οποίοι αλήθεια είναι ότι πάντα πιάνουν λίγο τελευταία τέτοια θέματα. Να μπορέσουν λίγο να ακούσουν, να ενημερωθούν τι είναι, να καταλάβουν το πώ αυτό θα υποστηρίξει προσπάθειε παραγωγών να έρθουν εδώ και να μπορέσουμε έτσι λίγο να νιώσουμε, να πάρουμε μια μυρωδιά Netflix, φαντάζομαι, στην Ελλάδα. Πέρα από το πιασάρικο κομμάτι τη κάθε έρευνα, γιατί όταν ακούει κάποιο Netflix, σίγουρα έχει, εφόσον παρακολουθεί σειρέ, έχει τη διάθεση mm. να συμμετάσχει. Προσπαθείτε να εντάσσετε και άλλε θεματικέ ώστε να γνωρίζει και ο κόσμο περισσότερα, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση το film office. Δεν Πάντα θέλουμε, ναι. Δηλαδή, είναι ωραίο mm -hmm. πως πολλοί όπω πολύ στο επεισοπιασάρικο, αλλά να βάλουμε από δίπλα και μία ομπρέλα κάποιων πραγμάτων και θεμάτων τα οποία ενδιαφέρουν και ίσω αν δεν υπήρχε μπροστά αυτό ο πυλώνα να μην ενδιαφερόταν κάποιο νέο να συμμετέχει. Εμεί μα βιάζει πάρα πολύ γνώμη των νέων. Θέλουμε να συμμετέχουν σε έρευνε, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι χτίζουν πλέον το μέλλον, είτε επιλέγουν προϊόντα, είτε βλέπουν σειρέ, είτε υπηρεσίε. Οπότε για εμά το να μπορέσουμε να του φέρουμε να απαντήσουν και παράλληλα να μα δώσουν μια μικρή πληροφορία για κάποιο άλλο θεματάκι είναι ένα μεγάλο κέρδο. Mm -hmm. Ποιο είναι το επόμενο project, γιατί κάποιε έρευνε επαναλαμβάνονται. Είχαμε Netflix πέρυσι, έχουμε ένα νέο ερωτηματολόγιο φέτο. Έχετε κάποια άλλη έρευνα στα σκαριά τώρα στα κοντά. Ε, έχουμε στα σκαριά, έχουμε έρευνα όσον αφορά τι προτιμήσει ε, ε, ιδιοκτητών μικρών ζώων, πώ αγοράζουν τι τροφέ, πώ έχει εξελιχθεί μια τεράστια αγορά που είναι η αγορά των ε, κατοικιδίων. Επόμενη θα έχουμε σίγουρα για το περιβάλλον. Έχουμε και ηλεκτρονικό τσιγάρο που έρχεται και αυτό σύντομα. Οπότε νομίζω ότι έχουμε θεματάκια που μπορούμε να τα δούμε ζεστά και τη επικαιρότητα. Ενδιαφέροντα θέματα. Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ Ευχαριστώ για την και παρουσία και σου εδώ.